Περασμένο Φεβρουάριο, η Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος είχε ανοίξει διάλογο προβληματισμού με πολίτες της Θεσσαλονίκης σε μια εκδήλωση με τίτλο «Σε ποια πόλη θέλουμε να ζούμε». Συνεχίζοντας την προσπάθεια αυτή, η εταιρεία διοργάνωσε εκδήλωση με το ίδιο θέμα. Αυτή τη φορά, οι εισηγητές μέσω ερευνών που έγιναν έδωσαν απάντηση στο ερώτημα «Τι συμβαίνει σε 5 άλλες ευρωπαϊκές πόλεις λιμάνια, πόσο ίδιοι και πόσο διαφορετικοί είμαστε». Ήταν συγκεκριμένα η Βαλένθια, η Μασσαλία, η Τζένοβα στην Ιταλία, το Ρότερνταμ και η Λεμεσός. Οι νέοι αυτοί επιστήμονες κατέγραψαν πολλά πράγματα την ζωή στις πόλεις αυτές, από το πώς δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί λύνουν προβλήματα τα οποία είναι όμοια με τα δικά μας, γιατί σε όλα αυτά τα αστικά κένα τα προβλήματα είναι ίδια. Πώς διαχειρίζονται, ας πούμε, το δημόσιο χώρο, πώς διαχειρίζονται το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης και το λιμάνι τους, τι κάνουν με τα αυτοκίνητα, τι κάνουν με τα απορρίμματα. Η έρευνα έγινε από ομάδες νέων αρχιτεκτόνων υπό την εποπτεία των καθηγητών τους. Αντικείμενο της έρευνας υπήρξε η καταγραφή του τρόπου με τον οποίο οι αρχές και οι πολίτες της πόλης αυτές αντιμετωπίζουν θέματα του πολιτισμού της καθημερινότητας. Πολύ απλά επιλέξαμε την τεχνική με τα μάτια του νέου ανθρώπου που έχει τη ζωή μπροστά του. Να μπορέσουμε να διακρίνουμε πού ακριβώς οι άλλοι έχουν βρει τρόπους να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά προβλήματα. Δεν μιλάμε για τα μεγάλα και μακροχρόνια, αλλά μιλάμε για αυτά που κάθε δημότης μπορεί με κάποια καλύτερη αντιμετώπιση, με κάποια σωστή κοινωνική συμπεριφορά, να βελτιώσει την δική του ζωή, τη ζωή της οικογένειάς του και τη ζωή όλων μας. Αυτά λοιπόν τα διαπιστώσαμε όλα, τα συλλέξαμε και δείχνουμε, Φερρυππίν, πώς θα μπορούσε με αντιγραφή ή προσαρμογή κάποιων πρακτικών να διορθωθεί πάρα πολύ και ο τρόπος με τον οποίο περνάμε εμείς την καθημερινά τη ζωή μας, εργαζόμενοι και ζώντας στην πόλη αυτή.